Πάμε να μιλήσουμε και την σίγουρα. Καλεσμένη σου, κυρία Βίκη Τσανγκαρίδου. Θα μας πει περισσότερα, ναι. Είναι από το εμπορίου και βιομηχανίας για την γυναική επιχειρηματικότητα. Σωστά. Τρέχουν εδώ και καιρό κάποια σχέδια. Φυσικά η κυρία Τσανγκαρίδου θα μας τα πει καλύτερα. Κυρία Τσανγκαρίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Νεοφίτου και κυρία Σάβα. Είδαμε πως τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διάφορα σχέδια για ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου σε συνεργασία φυσικά πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μας αυτή τη στιγμή τι σχέδια υπάρχουν που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα. Μάλιστα. Βασικά το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εδώ και αρκετά χρόνια είχε το σχέδιο γυναικείας επιχειρηματικότητας. Κατά κρίκαν από το 2002 υπήρχε αυτό το σχέδιο από τον κρατικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια το σχέδιο αυτό συμπεριαλήφθηκε στα σχέδια στα διαρθρωτικά, από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και προχωρήσαμε αυτή τη στιγμή στο καινούργιο σχέδιο που ισχύει αυτή τη στιγμή, το σχέδιο νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο είναι ανοιχτό μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου. Και ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δηλαδή ποια είναι η ηλικία που πρέπει να έχουν οι γυναίκες για να μπορούν να ενταχθούν και τι ποσά μπορούν να αντλήσουν από αυτά τα σχέδια. Βέβαια. Βασικά αφορά και νέες γυναίκες της ηλικίας 18-29, αλλά και μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες 30-55 χρονών. Και μπορούν να αντλήσουν χορηγίες μέχρι και 84.000 όσον αφορά τις ηλικίες 18-29 ή μέχρι και 72.000 όσον αφορά τις ηλικίες 30-55 χρόνων. Μάλιστα. Και σε ποιους τομείς θα πρέπει να είναι αυτές οι επιχειρήσεις ή είναι ανοιχτό και καλύπτει όλους τους τομείς? Καλύπτει γενικά όλους τους τομείς, εκτός τους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο περιλαμβάνεται. Και επίσης εξαιρείται η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, το οποίο θα υπάρξει πολύ σύντομα ένα άλλο σχέδιο, στο οποίο μπορούν να προχωρήσουν οι γυναίκες που έχουν μικρές βιοτεχνίες, π.χ. στον τομέα των τυροκομείων, είτε μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού κτλ. Υπήρξε ενδιαφέρον μέχρι στιγμής, λάβατε αρκετές αιτήσεις? Είναι ένα πάρα πολύ δημοφιλές σχέδιο αυτό της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε μέχρι στιγμή παραλάβει περί τις 490 αιτήσεις, κοντά στο προϋπολογισμό των 29 εκατομμυρίων. Ναι. Και εδώ θέλω να πω ότι το σχέδιο είχε ένα προϋπολογισμό κοντά στα 30 εκατομμύρια, άρα δηλαδή έχει μείνει κοντά στο 1 εκατομμύριο για να κλείσει το σχέδιο. Όμως μελετάται η επέκταση του σχεδίου, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου, όπως είναι και η σχετική ανακοίνωση. Ωραία. Αλλά θα βγει σχετική ανακοίνωση εντός των ημέρων γι' αυτό. Άρα θα δοθεί δυνατότητα και σε περισσότερες γυναίκες και νέους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που μας λέτε. Mm-hmm. Και κλείνοντας, κυρία Τσανγκαρίδου, γνωρίζουμε αυτά τα χρόνια πόσες γυναίκες έχουν επωφεληθεί από αυτά τα σχέδια και αν έχουν δημιουργήσει και επιχειρήσεις που ακόμα λειτουργούν? Φυσικά. Να πούμε ότι για την προγραμματική περίοδο 7-13 είχαμε εγκρίνει περίπου 126 γυναίκες, οι οποίες δημιούργησαν και κοντά στις 300 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ για την προγραμματική περίοδο 14-20, η οποία ναι μεν έχει ολοκληρωθεί, ακόμη θα μπορούμε να πληρώνουμε τις χορηγίες μέχρι και το τέλος του 2023. Εκεί έχουμε εγκρίνει περίπου 153 γυναίκες και για έναν προϋπολογισμό κοντά στα 5 εκατομμύρια, όπου μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί κοντά στα 2,5. Μάλιστα. Κυρία Τσανγκαρίδου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, κυρία Τσανγκαρίδου. Τώρα, Κωνσταντίνα.